το πρόβλημα της παγκόσμιας ρύπανσης και ο ρόλος των πλαστικών μιας χρήσης σε αυτήν δεν είναι πια ένα πρόβλημα με περιορισμένο ενδιαφέρον και αναφορά σε ειδικό κοινό, είναι επισήμως αναγνωρισμένο ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του 21ου αιώνα. Η εικόνα θαλασσών και ακτών γεμάτων από ρήματα είναι δυστυχώς μια εικόνα γνώριμη σε όλους μας. Και όχι μόνο μέσα από τις φωτογραφίες των διεθνών ζωγραφικών πρακτορείων, αλλά από τις δικές μας επισκέψεις σε μέρη οικεία. Τα απορρίμματα έχουν εισβάλει στα πιο μακρινά σημεία, σε απάτητες ακτές, συχνά προλαβαίνοντας τον άνθρωπο. Ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος είναι ένας βασικός παίχτης στο πώς θα αντιληφθεί τι έχει να κάνει και τι πρακτικές θα επιλέξει για να εφαρμόσει αυτά που πρέπει να κάνει για να πετύχει τους στόχους. Όταν τα μέσα της δεκαετίας του 90, αρχές 90, μετά από κουβέντα με τον Φρανσουά Καλγανή, που είναι ακόμα ένας εξαιρετικός ερευνητής και πρόεδρος του τεχνικού γκρουπ για τα marine litter στην Ευρώπη, ξεκινήσαμε να χαρτογραφούμε απορρίμματα στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον. Η κατάσταση ήταν τραγική από τότε. Έπρεπε όμως να περάσουν 25 χρόνια για να μπει τα marine litter ως descriptor 10 στην θαλάσσια στρατηγική. Θα έπρεπε να μπει στο G7 μετά από 25 χρόνια και θα έπρεπε να συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 25 χρόνια. Θερμά ευχαριστώ στο Ίδρυμα Θανάσιος Λασκαρίδης για την πρόσκληση, αλλά γιατί μόλις ολοκληρώσαμε και ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, το Καθαρά Νησιά, σε συνεργασία. Ιδιαίτερα αποδοτικό και θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πείραμα. Είναι ένα πείραμα που είναι για 5 χρόνια σε 10 νησιά των Κυκλάδων, μικρά νησιά. Η Αμοργός είναι η πιο μεγάλη και αυτό γιατί την έχουμε θεωρήσει λίγο απομακρυσμένη. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχεδιασμένο στις βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας Gestalt. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναλαμβάνω την προσωπική μου ευθύνη, δεσμεύομαι σε αυτό το οποίο κάνω, παίζει ρόλο η συνθήκη, το πεδίο επιδρά σε μένα και επιδρώ σε εγώ και τίποτα δεν μπορώ να πετύχω μόνος μου. Όλα αυτά που σας λέω, χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα από τα άλλα νησιά, φαίνεται να τα έχουμε βρει στο νου σας. Είναι πολύ σημαντικό που ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση και είναι πολύ σημαντικό που τη συνεχίζουμε, γιατί όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα για το οποίο μιλήσαμε σήμερα δεν είναι δημιούργημα ενός και δεν μπορεί να λυθεί από έναν. Και νομίζω ότι αν ένα βασικό συμπέρασμα έχουμε σήμερα είναι ακριβώς αυτό. Είμαστε άνθρωποι της δράσης και του πεδίου, οπότε έχει περισσότερο νόημα να βλέπουμε το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και λιγότερο το τι έχει συμβεί.